Λοιπόν, εδώ είμαστε, γυρίσαμε και όπως τον τελευταίο καιρό θα έχετε δει, κάνουμε και όταν βρίσκουμε χρόνο μία έτσι επαφή και μία αναδρομή και στο παρελθόν με ανθρώπους και ποδοσφαιριστές και όχι μόνο που έγραψαν τη δική τους ιστορία στον ελληνικό αθλητισμό και κυρίως στο ποδόσφαιρο. Σήμερα έχουμε τη μεγάλη τιμή να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Δημήτρη Πίτα, έναν άνθρωπο που έγραψε με χρυσά γράμματα το όνομά του και με τη φανέλα της Κορίνθου και αυτό έχει μεγαλύτερη, έτσι, μεγαλύτερο ενδιαφέρον από κάθε φορά. Τον καλησπερίζουμε και να θυμηθούμε πράγματα. Είναι από τους ανθρώπους που φόρεσαν τη φανέλα του ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ, με σπουδαίες εμφανίσεις, σπουδαία καριέρα και να τα θυμηθούμε. Ευχαριστούμε πολύ και καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Πείτε μου. Πώς είμαστε, πώς περνάει ο Δημήτρης Πίτας, να ξεκινήσουμε από εκεί, αυτή την περίοδο, αυτόν τον καιρό, με την όλη ταλαιπωρία που μπορεί να βιώσαμε και τελικά να έχουμε αρχίσει να μπαίνουμε σε μια κανονικότητα με τις όποιες δυσκολίες. Εντάξει, τώρα όπως είναι και όλοι οι υπόλοιποι κόσμοι, θα είδε και εγώ και η οικογένειά μου. Ζούμε εδώ στα Χανιά εμείς. Εντάξει, υπάρχει αυτή η δυσκολία τώρα λόγω της αρρώστιας. Πιστεύω ότι αργά ή γρήγορα θα τελειώσει αυτό και νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Με το ποδόσφαιρο ήμουνα μέχρι πρόπερση ήμουνα στα Χανιά. Τεχνικός διευθυντής στα Χανιά, ναι. Αλλά εντάξει, λόγω διαφωνιών δεν συνέχισα. Και τώρα απλά είμαι ένας απλός φιλάθλος. Απλός φίλαθλος. Του λείπει του Δημήτρη Πίτα η ενεργή του παρουσία σε ομάδες είτε οποιοδήποτε πόστο ή απολαμβάνει πλέον το κομμάτι φίλαθλος και είναι πιο ήρεμος. Απολαμβάνω μόνο, δεν μου λείπει τώρα τίποτα. Μου λείπει μόνο τα ωραία χρόνια που έχω περάσει και να τον αγωνίζομαι. Πιο πολύ με ενδιαφέρει το να παίζω που ήταν και μεγάλη μου αρρώστια παρά το να τον ασχοληθώ είτε με παραγωγικά είτε ασχολείται και σαν προπονητής, σαν παράγοντας. Νομίζω ότι αυτό είναι δευτερεύον για μένα. Το πρωτεύον ήταν πάντα το πώς να παίζω, να ευχαριστιέμαι, να προσπαθώ. Αυτό ήταν για μένα ό,τι καλύτερο υπήρχε. Τώρα αυτό είναι απολαμβάνω. Τώρα απολαμβάνω σαν φίλαθλο το ποδόσφαιρο. Και Και κάπου επειδή κάπου πάμε, αυτό πάω εκεί πέρα, είτε με τις παλέμωρες ΣΑΕΚ, είτε διάφορα παιδιά που γίνονται και πάω και παίζω και έτσι εκτονώνομαι. Και πριν πάμε στο να θυμηθούμε τα παλιότερα, επειδή είστε φίλαθλος της ΑΕΚ, είναι γνωστό, σας στενοχώρησε λίγο, ας το πούμε, η ομάδα με απώλεια βαθμών με τον Απόλλωνα ή γενικότερα είναι καλή η πορεία της ομάδας τον τελευταίο καιρό. Τώρα το τελευταίο καιρό δείχνει μια κάμψη, δείχνει μια κούραση και πιστεύω ότι αυτό οφείλεται ότι δεν έχουν δουλέψει σωστά τώρα το Το καλοκαίρι. καλοκαίρι. Είναι πίσω από φυσική κατάσταση η ομάδα, έτσι όπως τη βλέπω εγώ. Τώρα το αποτέλεσμα το χθεσινό ήταν βέβαια μια τυχή, αλλά δεν θα μείνουμε τώρα εκεί πέρα, διότι είναι μια καινούργια ομάδα, χρειάζεται πολλή δουλειά ακόμα και πάνω απ' όλα πρέπει να δουλέψουν πολύ στο θέμα της φυσικής κατάστασης. Πραγματικά, σε Και αυτό είναι εκείνη. κερδισμένοι οι παίχτες τώρα που η ΑΕΚ που υπολογίζει ότι αυτοί μας κάνουν διαφορά είναι σε κάψη. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι έχουν τώρα μπροστά τους 15 μέρες τώρα να δουλέψουν, έχουν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και από εκεί θα φανεί και όλα να δούμε τι πορεία θα κάνει φέτος η ομάδα. Θα είναι ένα δυνατό τεστ για την ΑΕΚ αυτό. Μπορεί αυτή η ομάδα, γιατί έχει καλούς παίκτες, πολύ, πολύ καλό υλικό, να διεκδικήσει το πρωτάθλημα με το έμπειρο μάτι του Δημήτρη Πίτα. Σε όλες οι ομάδες, ας πούμε τουλάχιστον αυτές οι τρεις τώρα που είναι Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ, σωστά. Ο Παθηναϊκός τώρα δείχνει έχει κάτι μια σκαμπανεβάσματα, δεν δείχνει ξέρω, μια σταθερότητα στην απόδοσή του. Όπως και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα. Τώρα ούτως ή άλλως έτσι όπως είναι τώρα η βαθμολογία και ο τελικός πρωταθλητής που είναι σε αγώνες πάρα. Σωστό. Τα πάντα θα κρυθούν εκεί πέρα.
Προφανώς οι τρεις ομάδες αυτές θα τερματίσουν μπροστά, όπως φαίνεται, και από εκεί και πέρα θα δείξουν μεταξύ τους κατά πόσο μπορεί μία από αυτές τις ομάδες να πάρει το πρωτάθλημα. Νομίζω ότι και τρεις τώρα με την εφετερική απόδοση, όπως έχω δει, το Ολυμπιακός είναι πολύ καλός που ήταν πέρυσι. Ισχύει. Ούτε και ο ΠΑΟΚ είναι. Οπότε πάνω κάτω είναι σε μια ίδια κατάσταση και τρεις. Και από εκεί και πέρα να μην ποιος θα είναι πιο φορμαρισμένος. Την περίοδο και εκείνη, έτσι. Την περίοδο εκείνη, είναι και θέμα τύχης στο ποδόσφαιρο. Είναι αυτός που θα είναι και πρωταθλητής. Ναι, εγώ θεωρώ ότι μπορεί να διεκδικήσει. Το ότι, πόσο περιμένετε την είσοδο της ομάδας στο νέο γήπεδο? Αυτό το περιμένω όλος ο κόσμος. Εγώ πάω συχνά και το βλέπω το γήπεδο. Τώρα τελευταία που πήγα, όντως είναι, γίνεται καταπληκτικό. Ισχύει. Είναι μέσα πάρα πολύ ωραίο. Έχει μια απίστευτη πολυτέλεια. Πήγα και στις σουίτες. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Το γήπεδο θα γίνει καταπληκτικό. Νομίζω ότι η ΑΕΚ από εκεί και πέρα θα μεγαλουργήσει. Σωστό, εσύ. Είναι όλοι αυτό περιμένω να μπουν τώρα στο γήπεδο, να πει η ομάδα να έχει την έδρα της αυτή, τη φυσική έδρα που είχε, για να μπορέσει να, εκτός από την Ελλάδα, να μπορέσει να διεκδικήσει κάτι καλύτερο και στην Ευρώπη. Ακριβώς. Τώρα, πόσα χρόνια πίσω θα σας πάω στο ξεκίνημα? Πολλά. Πολλά, ε. Δεν ξεχνιέται τίποτα, προφανώς, έτσι. Όχι, βέβαια. Πώς ήταν εκεί στα Πατήσια, ας το πούμε, στο ξεκίνημα, πολύ πολύ μικρός, από ό,τι έχω διαβάσει. Ναι. Εντάξει, εγώ ξεκίνησα, έπαιζα από τα 13 χρονών, ναι. σε κατηγορίες. Πήγα στα 13 χρόνια, 14 χρονών είχα πάει ήδη εθνική ομάδα, ήμουν στην Εθνική Νέων. Νέων, ακριβώς. Ναι. Είχα ευτυχίσει κιόλας, είχα παίξει στα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που είχαν γίνει στις Βρυξέλλες, το 1977. Τέλος πάντων, είμαι συνέχεια στις εθνικές ομάδες μετά από τα Πατήσια. Και αυτό ήταν κάτι σχεδόν ακατόρθωτο εκείνη την εποχή. Ένας παίκτης από μια τόσο μικρή ομάδα να βρίσκεται στις εθνικές ομάδες. Και από εκεί και πέρα, μετά διάλεξα να πάω στην Κόρινθο. Πώς προέκυψε αυτό, πώς ήρθε εκείνη η μεταγραφή? Ήρθαν, με ζητήσανε. Είδα ότι ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι ψάχανε και θέλανε την ομάδα να τη βοηθήσουν να ανέβει στην Αλφαθνική. Και εγώ ήταν μια ευκαιρία για μένα για να μπορέσω να δείξω και εγώ το ταλέντο μου και να δείξω την αξία μου σαν ποδοσφαιριστής. Τώρα από εκεί και πέρα, νομίζω ότι ήταν πόνταρα σωστά. Ναι. Με την πρώτη χρονιά που πήγα στην Κόρινθο, ανεβήκαμε κατευθείαν στην Αλφαθνική. Και από εκεί και πέρα ήταν μετά η υπόλοιπη πορεία μου. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν ξέχασα τη στιγμή και στην Κόρινθο. Ήταν ένα καταπληκτικό, ένα όνειρο, μακρινό βέβαια τώρα, το οποίο δεν θα μείνει αξέχαστο. Φυσικά ήταν από τις αγαπημένες μου ομάδες, έτσι. Ναι, 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 ναι. Πώς ήταν στο γήπεδο, το γήπεδο γεμάτο με εκείνους τους τεράστιους ποδοσφαιριστές, τους σπουδαίους συμπαίχτες, πώς ήταν εκείνα τα τρία χρόνια, τα δύο χρόνια στην πρώτη εθνική? Δεν ήταν μόνο ότι ήταν στο γήπεδο τώρα της Κορίνθου που ήταν πάντα γεμάτο, ότι μας ακολουθούσε συνέχεια και 4-5.000 κόσμος όπου πηγαίναμε. Και, δηλαδή ήταν, η Κορίνθου ήταν πολύ εκδηλωτική. Είχαν κάνει το σφό που είχαν κάνει, που ήταν τότε τα αδέρφια και οι φαρμάκηδες κτλ. Ναι, ναι, ναι. Και πάση περιπτώσει ήταν πάντα κοντά στην ομάδα, πάντα κοντά στους παίκτες. Όλος ο κόσμος αγαπούσε την ομάδα, συνέσφερε οικονομικά και νομίζω ότι είναι δύσκολο να το ξαναδείς τώρα αυτό η Κόρινθο. Και η στεναχωρία που τη βλέπω τώρα να είναι τώρα σε αυτή την κατάδεια που έχει. Ακριβώς, τώρα έχει φτάσει η ομάδα να είναι στο τοπικό. Το ότι αγωνίζει στο τοπικό είναι το τελευταίο. Βέβαια δεν είναι αυτή η εικόνα για την ομάδα της Κορίνθου, αλλά είναι η γενικότερη η κατάσταση που υπάρχει και στο διοικητικό της κομμάτι και το ότι ταλαιπωρείται με τα γήπεδα. Νομίζω ότι εσείς το έχετε ζήσει από την άλλη πλευρά και όσο να είναι, είναι τελείως διαφορετικό. Ναι, εντάξει, εμείς είδαμε τότε όταν είχα πάει τότε. Εντάξει, είμαστε παίχτες μικρής ηλικία. Βρήκαμε και άλλους που ήταν έμπειρους εκεί πέρα. Δέσαμε, κάναμε ένα πολύ καλό σύνολο.
μια πάρα πολύ καλή ομάδα, αχτύπητη μπορώ να πω. Ναι. Και από εκεί και πέρα ήταν όλα εύκολα. Φυσικά αυτό που συνέβαλε στην όλη αυτή η κατάσταση ήταν ότι είχε πολύ καλή διοίκηση τότε. Ναι. Που ήταν κοντά στους παίχτες, ο Κώστας Τσίλης, ο συγχωρεμένος ο Μεταξά, που ήταν οι πρωτεργάτες τότε. Mm-hmm. Ο κόσμος πάντα που έβαζε τα χρήματά του. Ήταν, εν πάση περιπτώσει, ήταν όλος ο νομός συνάμε για τον αγώνα κάθε Κυριακή που έπαιζε η ομάδα. Σωστά. Τελείωνε το μάτς της μίας Κυριακής και περιμέναμε πώς και πώς τις επόμενες εβδομάδες. Δεν υπήρχε άλλο αντικείμενο συζήτησης όλη την εβδομάδα, για να πούμε και την καθαρή αλήθεια. Ναι, όντως αυτό ήταν. Και δυστυχώς τώρα να πω, δηλαδή, αμαρτία τώρα πώς την έχουν καταλήψει στην ομάδα, πώς έχουν γίνει με 1.000 κομμάτια και πώς υπάρχουν να μπούμε τόσο, δηλαδή να μην υπάρχει κάποιος να τη βοηθήσει στην ομάδα να μπορέσει να ξαναβγεί πάλι στα μεγάλα σαλόνια. Απορώ τώρα πώς είναι, δηλαδή τέτοια κατάτια να υπάρχει σε αυτήν την ομάδα. Ναι. Την ίδια πορεία έχουμε και εμείς που ζούμε τόσα χρόνια εδώ στην Κορινθία και στην Κόρινθο. Η συνέχεια σας βρήκε στον Εθνικό. Ακόμη μια τεράστια. Η συνέχεια ήταν μεταξύ να πάω μεταξύ. Είχα κλείσει να πάω στην ΑΕΚ. Ναι. Επειδή αφέτησαν τον λόγο τους να είμαι σε ένα χρηματικό ποσό που είχαμε συμφωνήσει. Σηκώθηκα και έφυγα από τα αρχαία της ΑΕΚ, τους έβρισα. Και πήγα και πέρα στον Εθνικό. Γιατί είχα από εκεί πρόταση και φυσικά πήρα και περισσότερα χρήματα. Και ούτως ή άλλως να ήμουν σίγουρος ότι θα πήγαινα μετά στην ΑΕΚ. Είχα πιστεύει στον εαυτό μου ότι θα μπορούσα να μου ξαναδινόταν πάλι ευκαιρία. Ναι. Βέβαια αυτό ήταν τώρα και μια, ίσως και μια λάθος τακτική που είχα ακολουθήσει τότε. Δηλαδή, ήταν ο αυθορμητισμός της στιγμής, ας πούμε, έτσι. Ακριβώς, ναι. Θεωρούσα, ας πούμε, ότι ήμουν πολύ καλύτερος από ό,τι τους άλλους που είχαν αποκτήσει. Mm-hmm. Και δικαιόμουν να πάρω αυτά τα χρήματα που τους είχα ζητήσει εγώ τότε. Και ενώ είχαμε συμφωνήσει να είμαι σε ένα χρηματικό ποσό, αυτοί το αθετήσανε και ήθελαν να μου δώσουν λιγότερα για να πας περιπτώσει. Ναι. Και επειδή είμαι λίγο εγωιστής ποδοσφαιρικά, δεν το δέχτηκα με τίποτα και λέω ότι σε άλλους νόμους. Εσύ θα με παρακαλάτε πάλι. Και όταν, πριν πούμε και το ανάμεσα στον Εθνικό και τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ εκείνα τα χρόνια, όταν έφτασε η στιγμή, να το πάω λίγο πιο μπροστά, που έφτασε τελικά η στιγμή να πάτε στην ΑΕΚ, αυτό πέρασε από το μυαλό σας ότι ξέρετε, ορίστε, πώς ήρθε τελικά να βρεθώ στην ΑΕΚ, πέρασε τη στιγμή. Το θεωρούσα εγώ μόνο δεδομένο ότι θα πήγαινα. το θέμα ήταν ότι πήγαμε τα χρονημένα. Ναι. Δηλαδή πήγαμε σε μια ηλικία που ήμουν στα 27-28. Ενώ θα μπορούσα τότε που είχα να πάω στα 21, σου. Ναι, σωστά. Θα είχα κάνει πολύ μεγαλύτερη καριέρα από ό,τι είχα κάνει βέβαια ήδη. Σωστό. Αυτό είναι, γι' αυτό και όλα να σου πω κάτι. Είναι έτσι, είναι ο χαρακτήρας μου, είμαι εγωιστής. Δεν δέχομαι, ξέρω εγώ, θέλω πάντα να κερδίσω, θέλω πάντα να διεκδικώ αυτό, να μου πούν το σωστό. Mm-hmm. Δεν δέχομαι, ξέρω εγώ, την αδικία. Ίσως αυτό να με είπα να είναι λάθος, να ήταν λάθος τότε, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν με χάλασε κιόλας. Σωστό. Η καριέρα που ήταν. Μπράβο, σπουδαία καριέρα κάνατε και εκείνα τα χρόνια που δεν ήσασταν στην ΑΕΚ. Αυτό είναι δεδομένο. Και ο Εθνικός βέβαια ήταν πάρα πολύ. Ήταν και για μένα και ο Εθνικός με τις ομάδες που τις αγαπάω. Σωστά. Και γι' αυτό τα χωριά είμαι τώρα που τις βλέπω να είναι σε αυτήν την κατάρτια. Που έχουν και τώρα έχουν και το πόδι βέβαια του Ολυμπιακού και δεν μπορούν να προχωρήσουν. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι αυτές οι ομάδες κακώς τώρα είναι σε αυτή την κατάδεια. Γιατί κατάδεια, πρόκειται που παίρνει κατάδεια. Και από τον Εθνικό, εν πάση περιπτώσει, είχα κάνει κάθε σεζόν ήταν καλή που έκανα. Έφτασε στο σημείο το μετά να κάνω τη μεταγραφή. Από εκεί πέρα βέβαια, επειδή ήταν και τα συμβόλαια που ήταν. Τελείως διαφορετικά από το. Ήταν διαφορετικά από το. Ναι, ξέρω εγώ, ήταν πενταετίες. Δηλαδή, εγώ μέχρι πενταετία είχα προλάβει τα ελεύθερα σχόλια. Ήταν να φύγω, με ζητήσανε να φύγω να πάω στο εξωτερικό που θα ήταν τεράστια τιμή για μένα και για τον ελληνικό ποδόσφαιρο. Για τον ελληνικό ποδόσφαιρο, ακριβώς. Γιατί τότε οι ξένες ομάδες παίρνανε μέχρι 3 ξένους. Οπότε το να χρησιμοποιηθεί μία θέση από αυτές τις 3 για Έλληνα. Για Έλληνα, ναι.
Ήταν τεράστια. Αυτή δεν με έδωσε εθνικό. Ήταν ένα πάση λόγκερ τότε, δεν, ναι. Δεν με έδωσε εθνικό. Με έδωσε με το έτσι θέλω να πάω στον ΠΑΟΚ. Για να πω την αλήθεια, πώς θέλω να πέριψα πρώτα στο Ολυμπιακό. Πήγαμε, είχε φωνάξει τα φάση φορές αυτό και το είπα στην τελευταία φορά, το είπα δεν με ενδιαφέρει ο Ολυμπιακός. Όταν δεν ταιριάζει με την ψυχοσύνθεσή σας σε μια ομάδα, το οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή ομάδα, είναι πολύ δύσκολο να πάει. Βέβαια, αυτή τη σημερινή εποχή, δεν ξέρω αν υπάρχουν πολλοί ποδοσφαιριστές που σκέφτονται με το συνέστημα. Δύσκολο. Ελάχιστοι. Ένας από αυτούς ήταν ο Ντέβις Νικολαίδης που σκέφτονταν όπως εσείς. Ελάχιστοι το κάνουν, νομίζω τώρα. Εντάξει, θα κοιτάω πιο πολύ μόνο τον οικονομικό. Ξέρεις τώρα, πρέπει να είσαι και εσύ. Για να μπορέσεις να δώσεις νόμι το είναι σε μια ομάδα, πρέπει να αγαπάς και να αγαπάς. Και αυτό ήταν και το μυστικό της ομάδας ΣΑΚ τότε που είχαμε πάρει το πρωτάθλημα το 89, ότι είμαστε περισσότεροι την αγαπάγαμε την ομάδα, είμαστε δεμένοι με την ομάδα. Και ξέρεις, όταν είσαι σε μια οικογένεια και μια γροθιά να βγει, είναι πολύ πιο εύκολο και είσαι πολύ πιο δυνατός στο να μπορείς να παίρνεις αποτελέσματα και να μπορείς να κάνεις αυτό που μπορείς. Σωστό. Η Τούμπα πώς είναι σαν έδρα όταν είσαι παίχτης του ΠΑΟΚ? Κοίτα, στο ΠΑΟΚ, τέλος πάντων, ΠΑΟΚ, επειδή για να σου πω την αλήθεια δεν ήθελα εγώ τώρα να πάω. Ναι, το καταλαβαίνω, το νιώθω. Είχα πει ένα εξωφρενικό ποσό για να τη χαλάσω τον καραφή και τελικά μου το δώσαμε. Εντάξει, μπας περιπτώσει, εντάξει, πέρασε και από εκεί, εντάξει. Κάθισα ένα χρόνο, δεν μπορούσα να κάτσω παραπάνω. Ξέρεις τώρα, ήταν λίγο παράξενο το κλίμα τότε. Αυτοί οι παίχτες τώρα που ήταν από το Βορρά αντιμετωπίζανε διάφορα προβλήματα, ξέρεις τώρα, υπήρχαν ήττες και τέτοια, τα οποία εγώ δεν τα σύμφωνα, γιατί είχα μάθει εγώ με τις ομάδες της Άδης που ήμουν και στην κόρη, και στο αθλητικό, που είμαστε δηλαδή αγαπημένοι, που είμαστε φίλοι μεταξύ μας, τα λοιπά. Και αυτό είναι σημαντικότερο σαν για ένα παίχτη να βρίσκεται σε μια ομάδα που υπάρχει μια ομοιογένεια, υπάρχει μεταξύ μας, ξέρω εγώ, μια φιλία και όχι λυκοφιλία, ξέρω εγώ, να φέρνω στον άλλο και τέτοια. Και αυτός ο λόγος ήταν που δεν κάθισα εγώ στον ΠΑΟΚ παραπάνω. Ζήτησα μετά να φύγω, έλυσα το συμβόλαιό μου. Και ήρθε η πολυπόθητη στιγμή να πάτε στην ΑΕΚ. Πώς νιώθει ο Δημήτρης Πίτας όταν τελικά επισημοποιείται η μεταγραφή στην αγαπημένη του ομάδα? Κοίταξε, όταν πήγα στην ΑΕΚ, φυσικά ήμουν πολύ χαρούμενος. Ξέρεις, έκανα αυτό που ήθελα, δεν ήθελα να πάω στην ομάδα που αγαπούσα. Το θέμα όμως ήταν ότι επειδή είχε μεσολαβήσει τουλάχιστον ένα εξάμεινο που είχαμε εκτός αγώνων και εκτός προπονήσεων και ιστορίες, τα λοιπά, με δυσκόλεψε δηλαδή το πρώτο εξάμεινο. Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ το να ξέρεις, το να μπει σε ένα αριθμό τώρα προπονήσεων και για να μπορεί να βρεις πάλι τη φόρμα σου και ιστορίες, τα λοιπά, ήταν λίγο δύσκολο. Και είχα βέβαια μέσα και είχα και ένα πόλεμο τότε από τη διοίκηση της ΑΕ, που με είχαν, δηλαδή και καλά, με είχαν τελειωμένο. Και, εν πάση περιπτώσει, όταν είχε ξεκινήσει, πήγα να με το πήγα το 86, είχα πάει με το Φαφιέ, είχα πάει. Μετά, το 87 που είχε έρθει ο Βεσσαλένοβης, του είχαν πει το Βεσσαλένοβης, ξέρω εγώ, ότι αυτό με την υπολογίσει, άστενα. Μου δόθηκε, εν πάση περιπτώσει, μια φορά η ευκαιρία, επειδή είχα αρρωστήσει, ήταν τότε είχε πέσει γρήπη και τα κουπά, και σε ένα αγώνα κυπέλλου. Μόλις με είδε Βεσσαλένοβης στο αγώνα κυπέλλου που είχα βάλει 3 γκολ άμεσα, λέει, τι γίνεται εδώ τώρα. Αυτό τον ποδοσφαιριστή να μην τον υπολογίζουμε. Ναι. Από εκεί και πέρα έπαιξα και έπαιξα, ξέρω εγώ, ήμουν ο βασικότατος. Είχα βάλει τότε και το ΠΑΟ, είχα κάνει πολύ καλά παιχνίδια, ήμουν σε τρομακτική φόρμα. Την επόμενη, είχαμε πάρει στην ουσία το πρωτάθλημα τότε που το δέσα στη Λάρισα λόγω του Τζίκο. Δηλαδή εγώ στην ουσία, να μην πήγα στην ΑΕΚ 2,5-3 χρόνια και στην ουσία για μένα έχω πάρει 2 πρωτάθλημα, δεν έχω πάρει ένα. Ναι. Διότι, λοιπόν, από εκεί και πέρα είμαι πολύ ευτυχής που με την ομάδα που αγαπούσα ότι έστω και ένα πρωτάθλημα που επισημοποιήθηκε και το πήραμε το 89 είναι ό,τι πολυτιμότητα μπορεί να έχει ένας ποδοσφαιριστής. Νομίζω ότι
οποιοδήποτε παίκτη που αγωνίζεται, η μεγάλη του καψούρα είναι να μπορεί να πάρει πρωτάθλημα η ομάδα του. Έτσι. Και έτσι εγώ θα είμαι υπερήφανο που και με τα Παντήσια έχω πάρει πρωτάθλημα και με την Κόρδα έχω πάρει πρωτάθλημα και με την Άκη έχω πάρει πρωτάθλημα. Είμαι πολύ περήφανο γιατί είναι δύσκολο σε ένα παίκτη να πάρει, δηλαδή, να μπορέσει να πάρει πρωτάθλημα. Βέβαια. Βέβαια, και όταν το παίρνει και με την ομάδα που αγαπάει, γιατί είστε εκτζής, είναι γνωστό, νομίζω ότι έχει άλλη γλύκα, έτσι. Βέβαια. Και το μεταξύ είναι και τα, πώς το λένε, είναι και τα γράμματα, δηλαδή στην ουσία, του ΑΕΚ, είναι τα γράμματα που αγαπώ, είναι ΑΕΚ, Εθνικός, Κόρυθος. Πολύ ωραίο αυτό. Πολύ ωραίο. Πώς τα φέρνει η ζωή, σωστό. Έτσι τα φέρνει η ζωή και... Εντάξει, δόξα τω Θεώ, έφυγα δηλαδή στην ουσία από το ποδόσφαιρο ευχαριστημένος. Mm-hmm. Έχω γεμάτος, δεν είχα κάποια, δεν είχα ξέρω εγώ να πω ξέρω εγώ ότι κάτι μου έλειψε και τα λοιπά. Ναι. Αγωνίστηκα, έπαιξα, τα έδωσα όλα, δόξα τω Θεώ δεν είχα τραυματισμούς. Μεγάλο πράγμα αυτό, σωστό. Και εντάξει, έκανα μια πορεία αρκετά καλή. Τα δεδομένα της εποχής εκείνης που με τα συμβόλαια που δεν ήταν αυτά τα ελεύθερα που είναι. Σωστό, σωστό. Να μην μπορεί. Που ήταν, ας πούμε, ο ποδοσφαιριστής έρμεο της εκάστοτε διοίκησης που δεν μπορεί να κινηθεί όπως γίνεται αυτή την περίοδο και ευτυχώς που έχει βρεθεί ο τρόπος να μπορεί ο ποδοσφαιριστής να αποφασίζει για τη δική του τύχη. Έτσι. Δεν αποφασίζουν οι άλλοι για τον ίδιο. Έτσι είναι. Αυτή είναι πάνω κάτω η όλη μου διαδρομή στο ποδόσφαιρο. Τι να πω τώρα. Εύχομαι να είμαι στις ομάδες αυτές που αυτές που τις αγαπάω να προοδεύσουν και να πάνε καλά. Τι άλλο να πω. Οι διαφορές εκείνου του ποδοσφαίρου με του τωρινού. Το ότι εκείνο, ας πούμε, το ποδόσφαιρο ήταν πιο αγνό, άλλης εποχής. Βέβαια, οι τωρινές εγκαταστάσεις και ο τωρινός τρόπος προπόνησης είναι λίγο διαφορετικός, έως πολύ διαφορετικός. Πώς το βλέπει, θα ήθελε να ζει στη σημερινή εποχή ο Δημήτρης Πίτας, ας πούμε. Ή ήταν άλλη εποχή και πολύ διαφορετική. Σίγουρα οι καταστάσεις είναι πολύ καλές. Συζητάμε τώρα, αυτές που έχουμε τώρα. Εμείς βέβαια, ήσαν πιο μικρός. Εμείς αγωνιζόμαστε στην Κόρυνθο, τώρα σε ξέρω εκεί. Σε ξέρω, εντελώς, ναι, ναι. Λοιπόν, οι προπονήσεις και οι προπονητές, οι εγκάστατες προπονητές που ήταν, ξέρεις, δεν είχαν γυμνασίες, κάνανε ήδη οι προπονήσεις. Κάνανε και κάνανε, ναι, και κάνανε προπονήσεις, τώρα τους κατένωσε το κεφάλι. Νομίζανε ότι άμα σε, ξέρω εγώ, όσο περισσότερο σε βασανίσουν, τόσο περισσότερο θα είσαι πιο αυτό. Ήταν οι προπονήσεις, ήταν πάρα πολύ εξαντλητικές, ήταν, μιλάμε, απάνθρωπες. Ναι. Αλλά, εντάξει, είχε και τα ωραία της όμως, εντάξει. Η αυγή εποχή ήταν πάρα πολύ, ήταν καταρχήν περισσότεροι Έλληνες. Ναι, αυτό. Μεγάλο πράγμα. Τώρα βλέπουμε ομάδες με έναν Έλληνα και λέμε επιτυχία το ότι βρίσκεται ένας Έλληνας. Ναι. Λοιπόν, έχουν αλλάξει εντελώς. Τώρα να είμαι αυτές, δηλαδή όπως είναι τώρα, αυτό δεν θα ήθελα να βρισκόμουν τώρα, δεν θα βρισκόμουν τώρα. Με 15 φιλές να είμαι στην κάθε ομάδα, προτιμούσα αυτή την ομάδα τότε που είναι εκείνη την εποχή που είμαστε να πούμε Έλληνες, που είμαστε ξέρω εγώ φίλοι, που είμαστε πας περιπτώσει. Όχι, δεν μπορεί να γίνει φίλο και με ένα ξένο, αλλά εννοείται. Πας περιπτώσει έχει εντελώς να είμαι διαφορετική νοοτροπία και διαφορετικό ταπεραμέντο. Σωστό, σωστό. Είσαι πιο κοντά, μπορείς να μιλήσεις διαφορετικά, να του ανοιχθείς διαφορετικά. Το μόνο που λείπει σε εμάς τώρα από εκείνη την εποχή είναι οι καταστάσεις, τίποτα άλλο. Mm-hmm. Γιατί και τα γήπεδα ήταν γεμάτα και με τους φιλάθλους και των δύο ομάδων. Τώρα βλέπουμε ένα τελείως διαφορετικό γεγονός που νομίζω ότι δεν ξέρω πώς μπορεί να, πόσο ελκυστικό μπορεί να είναι. Δεν ξέρω. Εντάξει, εγώ είχα μάθει τότε όλα τα γήπεδα. Είχα μάθει ότι όλα τα γήπεδα ήταν γεμάτα. Mm-hmm. Τώρα βλέπεις, ας πούμε, τίποτα πάνω 2.000 κόσμο και της πλάκας είναι σαν διαλυμένη διαδήλωση. Μπράβο. Και όταν πηγαίνει 2-3 χιλιάδες, πάει στο καλό. Βλέπουμε γήπεδα με ένα και δύο άτομα. Ναι, με το κι άλλοι. Ναι, ναι. Ναι, ναι, αυτό είναι. Βλέπουμε τώρα που είσαι συγκόρτη. Δηλαδή, όλοι ο κόσμος ζούσαν να μην να πάει στο γήπεδο. Ναι. Έβλεπαμε το γήπεδο γύρω-γύρω. Πέσαμε ξένα και γεμάτο γύρω-γύρω. Ο καλύτερο... υπάρχουν παιχνίδια που ο Δημήτρης Πίτας δεν τα ξεχνάει που, ή κάποιο γκολ ή κάποια στιγμή ή κάποια ενέργεια ή δεν ξέρω κι εγώ είναι στιγμές που τις αναπολείται. Να σου πω. Αν πάρουμε την Κόρυθο, δεν ξεχνάω
ξεχάσω ποτέ να με την αγώνα που κερδίσαμε, που ανεβήκαμε ουσιαστικά πίσω στη Λαμία. Και γυρνώντας πίσω από τον κόσμο, μετά τα. Μόλις περάσαν τα διόδια, ήταν όλο ο κόσμο έξω, όλη η κορυφή ήταν έξω. Και ήταν παραταταγμένοι γύρω-γύρω στους δρόμους, μέχρι να πάμε στην πόλη μέσα, με κεράκια. Ναι, στιγμή που δεν ξεχνιέται να δει. Απίστευτη στιγμή. Αυτό ήταν κάτι που δεν πρόκειται να το ξεχάσουμε. Με τον εθνικό ήταν πάρα πολύ καλά παιχνίδια. Με τον εθνικό δεν ξεχάσω πάλι, απίστευτο ήταν, που τους αποκλείσαμε δηλαδή στις καθυστερήσεις. Στα πρώιμη τελικά που είχαμε πάει. Είχαμε βάλει τον κόλλο της χρυσής στο 94 δάμε και με ένα κάκι εδώ. Ναι, απίστευσε με, ναι. Και από την ΑΕΚ πάλι δεν ξεχάσω τώρα αυτό με την Ατλέτικο Μπιλμπάο, τον κόλλο που είχα βάλει. Πραγματικά, ναι. Που ήταν καταπληκτικό, αλλά ήταν όλη η ενέργεια τρομερή. Και, μπας προτάσεις, το ξέρω, θα το βάζα, έτσι. Γιατί μου είχε πει τότε ο κύριος πώς θα δούμε, θέλω να κερδίσουμε ένα μηδέν και θα βάλω εγώ τον κόλλο. Και μου λέει, άμα βάλεις τον κόλλο εσύ μου λέει, θα σου δώσω λίγο μισό εκατομμύριο. Του λέω, εντάξει, θα πρέπει να την παίρνω, δεν θα λεφτά. Επίσης, την παίρνω, τα έδωσα. Αυτά είναι τα, και τα ωραία, τα, έτσι, τα εξωαγωνιστικά, ας το πούμε, που ναι. Έχουν την ιντριγκά τους και την ομορφιά τους. Ναι. Τι να πω, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ όμορφη έτσι, κουβεντούλα που κάναμε. Μάθαμε πράγματα, γνωρίσαμε τον άνθρωπο Δημήτρη Πίτα ακόμα καλύτερα. Υπάρχει ποδοσφαιριστής που αυτή τη στιγμή θυμίζει τα χαρακτηριστικά σας, βλέπετε κάπου κάτι? Κοίταξε, ο κάθε ποδοσφαιριστής έχει τη δικιά του ομορφιά. Είναι δύσκολο να πω, ξέρω πώς μπορεί να είναι αυτό. Γιατί άλλος μπορεί να ξέρω εγώ να ξέρει καλή μπάλα, αλλά να μην έχει ψυχή. Σωστό. Οπότε πρέπει να τα συνδυάσουμε όλα και είναι δύσκολο να τον βρούμε. Να, έχετε δίκιο. Ο κάθε ποδοσφαιριστής έχει τη δικιά του ιδιοτέλεια, τη δικιά του ικανότητα. Ναι. Σωστά. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για τη συνέντευξη αυτή που κάναμε και θέλω να δώσω πολλούς χαιρετισμούς στους αγαπημένους φίλους εκεί στην Κόρη. Οι οποίοι σας θυμούνται και σας μνημονεύουν πολύ πολύ συχνά, να το ξέρετε. Και νομίζω το ξέρετε. Ναι. Και εγώ έρχομαι ορισμένες φορές εκεί πέρα και βλέπω τους, εκεί πέρα τους παλιούς φίλους, παλιούς συμπαίκτες και τον Χρήστο Καρσιόλη, ξέρω εγώ. Ναι. Πίνετε τα καφεδάκια μας, λέμε εκεί πέρα τα παλιά μας. Τα παλιά σας, τα πολύ όμορφά σας. Να είστε καλά, υγεία να έχετε και να σας βλέπουμε συχνά. Γεια σας στον κόσμο και χαιρετισμούς σε όλη την κορυφή. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, Γεια.